καλημέρα, Ζουμπούλια μου. Τι μου κάνετε? Κάθομαι εδώ στον καναπέ, παιδιά, με την κουβερτούλα. Κρυώνω. Βέβαια, έξω έχει ζέστη. Έξω έχει ζέστη, μέσα έχει κρύο. Έτσι, μπάει. Και έχω με σηκωθεί πάλι πρωί. Η Παναγιωτούλα έχει πάει στο σχολείο. Σήμερα έχουν και μια θεατρική παράσταση κιόλας. Χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει σήμερα. Δεν ξέρω ποιος γιορτάζει βέβαια. Αλλά όλος ο Δεκέμβριος κάθε μέρα είναι και μια γιορτή. Όποιος γιορτάζει όμως να μου γράψει από κάτω να το μάθουμε κι εμείς. Αχ, Παναγία. Μια κούραση τη νιώθω, η αλήθεια είναι. Αλλά... Αχ, πονάνε τα χέρια μου, σας το είπα. Καιρό τώρα, εδώ. Σήμερα αποφάσισα, πήρα τη βαριά απόφαση να ξεκινήσω δίαιτα. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε και σήμερα. Έτσι είπα, να ξεκινήσω σιγά σιγά. Μήπως κάνουμε και λίγο γυμναστική εδώ στο σπίτι σιγά σιγά. Γιατί σας είπα, στην εκδήλωση με βγάλαν μια φωτογραφία που είδα ότι έχω παχύνει αρκετά και δεν μου άρεσε. Οπότε, έτσι, Τρίτη και 13 σήμερα, ξεκινάμε δίαιτα. Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό. Ναι, αγάπες. Να, βλέπω Happy Days. Η Μπέμπε εδώ βλέπει και αυτή Happy Days. Ας πούμε ότι βλέπει. Έχει καθίσει, έχει χαλαρώσει. Έχουμε πιει το γάλα μας. Έχει πάρει το κούνελο αγκαλιά. Εγώ έχω πιει λίγο καφέ. Όχι λίγο, αρκετό καφέ. Για να ξυπνήσω. Δουλειές στο σπίτι θέλω να κάνω. Αγορά θέλω να βγω. Τίποτα δεν έχω κάνει. Αλλά δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε, παιδιά. Υγεία πάνω απ' όλα, υγεία. Υγεία, υγεία και υγεία. Το μαλλί μου οι κουτσίδες έχουν παραμείνει από χθες, δεν έχουν χαλάσει. Μια χαρούλα. Και αυτό. Τώρα θα χουχουλιάσω λίγο στον καναπέ, γιατί τέτοια τεμπέλα είμαι. Και θα σηκωθώ μετά να κάνω τις δουλίτσες μου. Αυτά, παιδιά. Θα σηκωθώ μετά να κάνω τις δουλειές. Όμορφα και ήρεμη. Αμέ, έτσι. Οπότε, μη θα τα πούμε στη συνέχεια. Αχ, καλημερούδια, καλημερούδια. Δεν μπορώ το χειμώνα, έτσι μου αρέσει να χουχουλιάζω. Έτσι να είμαι στα ζεστά. Να μου πεις ποιος, σε ποιον δεν αρέσει να είσαι στα ζεστά. Άιντε. Τέλος πάντων, η Μπέμπα έχει αρχίσει, παιδιά, και πιάνει την πιπίλα όπου την έχει πετάξει. Και τη βάζει στο στόμα, ανάποδα βέβαια. Δεν πειράζει. Αλλά έχει πολύ πλάκα, ρε παιδιά. Έχει πολύ πλάκα. Γουρλών και τα μάτια του. Τέλος πάντων, σας αφήνω να χουχουλιάσω και θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι μεσημεράκι και δεν έκανα τίποτα. Άραξα στον καναπέ, με πήρε ο ύπνος. Μαζί με τη μικρή, τώρα την έχω ταΐσει, κάθεται, παίζει. Και τώρα ετοιμάζω να φάω, θα φάω βραστό καλαμπόκι και δύο αυγά βραστά. Τίποτα άλλο. Γιατί σας είπα, θα ξεκινήσω δίτε. Να πέσει το μπάκα να πέσει. Και κάθομαι τώρα και θέλω... Έχουμε τώρα κάποια μέρα θα κάνουν και τη γιορτή τα παιδάκια στο σχολείο. Δεν έχουμε ανοίξει το ημερολόγιο σήμερα, θα το ανοίξουμε όμως. Και θέλω να κόψω στα χαρτόνια αστέρια. Καμπανούλες. Ανθρωπάκια, σκατουλάκια. Γιατί θέλουμε να στολίσουμε και την αίθουσα που θα κάνουν τη γιορτούλα. Γιατί εγώ που σας έχω πει... Είμαι στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Οπότε θα κάνουμε και αυτό, θα κόψουμε και αυτά σήμερα. Ακόμα δεν έχω τελειώσει με το μοντάζ. Αυτό χθες σε ένα βίντεο θα το τελειώσω όμως και αυτό.
Και έτσι που λέτε. Τώρα θα ετοιμάσω το φαΐ μου. Χαλαμποκάκι και βραστά αυγουλάκια. Και αυτά, παιδιά, τίποτα άλλο. Και νερό, πολύ νερό, να πίνετε κι εσείς πολύ νερό, γιατί εγώ δεν τα καταφέρνω. Παράδειγμα, σήμερα δεν έχω πει ούτε μία κούπα νερό ακόμα. Και η ώρα είναι 12. Και, καταλάβετε, δεν είμαι φίλη με το νερό. Θα μου πείτε πώς γίνεται να μην είσαι φίλη με το νερό. Δεν είμαι φίλη. Δεν το γουστάρω, ρε παιδί μου. Αναγκαστικά το πίνω. Αν μπορούσε κάποιος να μου πει μην πιεις ποτέ νερό, δεν θα πίνω ποτέ. Αλλά πίνω αναγκαστικά. Τέλος πάντων, σας αφήνω, ζουμπούλια μου. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάλι να φάω 2 αυγά βραστά και καλαμπόκι με λεμόνι. Και παιδιά, αυτό το φαΐ όλο έχει 350 θερμίδες. Τέλος πάντων, θα φάω και θα τα πούμε στη συνέχεια. Τι μου κάνετε, ζουμπούλια μου? Κάθομαι και κόβω τα στολίδια, τα χαρτόνια. Μια καμπάνα. Τιν ταν, τιν ταν. Ελαφάκια. Ανθρωπουλίνια. Αγγελάκια. Αστεράκια. Και θα καθίσω τώρα, θα τα φτιάξω. Θα τα κόψω δηλαδή όλα. Έχω κόψει το κόκκινο χαρτόνι. Μετά θέλω να κόψω το χρυσό χαρτόνι, όχι χρυσό, ασημή χαρτόνι. Α, κοίτα, και καθρέφτη μπορείς να γίνει αυτός. Τέλος πάντων, και το πράσινο χαρτόνι. Και θα τα φτιάξω. Τώρα το πράσινο δεν νομίζω να το κόψω, η αλήθεια είναι. Γιατί? Γιατί πράσινα είναι τα δέντρα. Γι' αυτό. Μάλλον το πράσινο δεν θα το κόψω. Θα κόψω και τα σημεί. Ναι, αυτό. Ή εκτός και αν κόψω λίγο πράσινο και στολίσω τα στολίδια. Θα δω. Και το μάθημα εκεί γίνεται. Η τηλεόραση παίζει. Και αυτά. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και σας τα δείχνω συνέχεια. Σας είχα τάξει μελομακάρονα. Τα μελομακάρονα τα έφτιαξε η μαμά μου. Αλλά επειδή κάναμε την ίδια συνταγή όπως πέρσι, δεν σας την έδειξα. Θα σας έχω στο τέλος ή κάπου από εδώ πάνω να δείτε τη συνταγή. Θα σας τα δείξω. Ορίστε. Δεν έχουμε ρίξει ακόμα το κορίδι. Ας δοκιμάσουμε όμως. Όπως καταλάβατε, πάει η διατροφή πάλι. Και εγώ. Γιατί? Πολύ νόστιμο, πολύ τραγανό. Είναι πολύ ωραίο. Υπέροχο. Ένα για το δρόμο. Αυτό που ένας έκρυβε κάποια χιλιάδες ευρώ στο σπίτι του. Η άλλη κάτω από την κούνια του παιδιού τα έκρυβε και αυτή ένα εκατομμυριάκι. Εμείς γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά κρυμμένα κάτω από κάπου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να πω. Ας πάρω εγώ ένα κρυμμένο σοκολατάκι που έχω εδώ να το ανοίξουμε. Και τώρα για όσα αφορά τα κρυμμένα. Ένα ημερολόγιο μας. Πιάσε αυτά που πέσαν, Παναγία, τα μισό λεπτά. Πάμε να ανοίξουμε το σοκολατάκι. Θέλουμε τη μέρα. Δεκατέσσερα που είναι. Είναι εδώ πάνω. Έλα, Παναγία, το λά. Ναι, άνοιξε το. Περίμενε. Έλα, άνοιξε το. Μπράβο. Είχαμε πάλι τις γκρίνιες. Γιατί? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, η Παναγιώτα πιστεύει ότι αυτό εδώ είναι παιχνίδι και θα της το δώσω εγώ να το παίξω πάνω στα χαλιά. Όχι βέβαια. Μπορώ πια. Τώρα έχει πάει 8, η Παναγιώτα κοιμήθηκε. Χαζοκοιμάται και η Μπέμπα. Καλό αυτό. Θα μου πείτε, να έδες που κοιμάται, αλλά όχι τις ώρες που πρέπει. Και θα μου πεις ποιες είναι οι ώρες που πρέπει. Οι ώρες που πρέπει να κοιμηθεί το βράδυ
να κοιμηθεί το μεσημέρι. Αλλά η Μπέμπο τώρα κοιμάται τώρα και στις 11 που θα φάει θα σηκωθούμε να ράξουμε μετά. Να κάτσουμε. Τέλος πάντων, πουλάκια μου, τι μου κάνετε. Η ώρα έχει πάει 11 και... Θα τον πάρεις με τον καλό τον τρόπο. Έχει αυτό το, πώς το λένε, το... Αχ, αυτό που δεν θυμάμαι τους τίτλους από τα έργα. Αυτή η νύχτα μένει. Εδώ κάθομαι με το ζουμπούλι. Και καθόμαστε γιατί το κορίτσι έχει ξυπνήσει. Έφαγε το φαγητό του και κάθεται. Δεν θέλει να κοιμηθεί τώρα. Θέλει να παίξουμε. Ναι. Θέλει να παίξουμε το ζουμπουλάκι. Χαμογελάει, μωρέ. Η Παναγιωτούλα κοιμάται, το αγγελουδάκι. Εντάξει, παιδιά, η μαύρη κύκλη εδώ. Καλά πάει και αυτό. Βρες κάτι. Ναι, είμαι λίγο κουρασμένη, η αλήθεια είναι, αλλά... Εντάξει. Θα περάσει και αυτό, δεν βαριέσαι. Κάποια στιγμή θα μεγαλώσει και η Μπιμπούλα, θα κοιμάται και αυτή από τις 8.30 ώρα. Και όταν γίνει αυτό, παιδιά, θα πέφτω κι εγώ 8.30 ώρα και θα κοιμάμαι μέχρι τις 8 το πρωί. Ναι, έτσι για να χορτάσω τον ύπνο που έχω χάσει τώρα πια. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Να είσαι εκεί έξω. Και καθόμαστε τώρα. Είδαμε και το σασμό σήμερα εν τέλει. Δεν έβαλα η γη της ελιάς. Και αυτό βαριέμαι πάρα πολύ. Αύριο θα είναι έτσι γεμάτη. Χώρο έχουμε. Τουλάχιστον θα βγούμε λίγο έξω. Σήμερα δεν βγήκαμε έξω. Καθίσαμε μέσα. Και τη Δευτέρα. Και την Πέμπτη θα πάω για καφεδάκι το πρωί μαζί με το ζουμπούλι το μικρό. Και την άλλη εβδομάδα έρχεται η φιλενάδα μου. Τι ωραία, πόσο χαίρομαι. Πάρα πολύ. Και αυτά, παιδάκια, κάπου εδώ θα κλείσω το βιντεάκι μας. Δεν θα κάνω και κάτι για να σας δείξω. Έχει πάει η ώρα και 11.30. Πόσο να το κρατήσω. Οπότε θα σας καληνυχτήσω. Ναι. Εδώ παρεούλα με το ζουμπούλι. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα το πούμε πάλι αύριο. Εύχομαι να είναι πιο ωραίο το βιντεάκι μας αύριο και να μην είναι τόσο απλό. Φιλάκια πολλά. Bye.